Κατόπιν αναφόρων ότι οι μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Καβάλας περνούν από σπίτια και πολλούν χριστουγεννιάτικες κάρτες και άλλα αντικείμενα, η διεύθυνση, η εκπαιδευτική και οι μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου ενημερώνουν ότι καμία τέτοια ενέργεια δεν πραγματοποιείται από μαθητές του σχολείου και παρατύπως χρησιμοποιείται το όνομα του σχολείου με σκοπό την πώληση κάθε είδους αντικειμένου. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μια κυρία, η οποία με ρώτησε αν μαθητές του Λυκείου μας πουλάνε χριστουγεννιάτικες κάρτες. Μου προξένησε περιέργεια γιατί το τηλεφώνημα έγινε και μέσα σε ώρα προγράμματος και εγώ φυσικά δεν γνώριζα και ούτε ότι υπάρχει μια τέτοια δραστηριότητα στο σχολείο μας και φυσικά όχι μόνο δεν γνώριζα, δεν υφίσταται τέτοια δραστηριότητα στο σχολείο μας. Μαθητές να πουλάνε κάποια αντικείμενα, χριστουγεννιάτικα σκάρτες κτλ. Μάλιστα η κυρία μου είπε ότι ήταν και εκπαιδευτικός, παλιά εκπαιδευτικός στο σχολείο και ήταν επιφυλακτική και γι' αυτό δεν αγόρασε κάποια αντικείμενα τα οποία προσπάθησαν να τις πουλήσουν. Μετά από έρευνα που έκανα, διαπίστωσα φυσικά ότι δεν υπάρχει κανείς από τη σχολική κοινότητα, δεν εμπλέκεται σε μια τέτοια δραστηριότητα και φυσικά έκρινα σκόπιμο να ενημερωθεί και ο κόσμος ότι η χρήση του ονόματος του σχολείου μας από οποιονδήποτε προσπαθεί να πουλήσει κάποια τέτοια πράγματα είναι παράνομη.